οι τοποθετήσεις και οι ερωτήσεις που έχουμε χωρίζονται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά γενικά το πολύ σοβαρό θέμα που λέγεται αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς και η δεύτερη ενότητα προσπαθεί να καλύψει τα όσα αναφέρονται στις δύο πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης Ελλάδος. Όλα είχαν προβλεφθεί ώστε να έχουν μία συνέχεια και γι' αυτό και οι ερωτήσεις μας έχουν μία σειρά. Παρόλα αυτά, σεβόμαστε την υποχρέωση του κυρίου Κότσαλου και θα προσπαθήσω να υποβάλω ό,τι θεωρούσαμε καλό για να μας απαντηθεί από πλευράς του μαζί. Και το πρώτο ερώτημά μας αφορούσε το θέμα της εμπορικής πολιτικής. Σύμφωνα με τις πράξεις του διοικητή της τραπέζης, οι εταιρείες πλέον θα είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν την εμπορική τους πολιτική κάθε χρόνο ή αν ζητείτε να είναι διαθέσιμη, όπου μέσα εκεί θα υποχρεώνονται κατά κάποιο τρόπο να αναφέρουν τα ποιοτικά αποτελέσματα και τα στοιχεία που έχουν από τα δίκτυα, από τα διάφορα κανάλια της διαδρομής. Πώς νομίζετε ότι αυτό θα εφαρμοστεί? Υπάρχουν ποιοτικά αποτελέσματα και στοιχεία μέχρι σήμερα? Υπάρχουν επεξεργασμένα στοιχεία ανάλυση αποτελεσμάτων κατά κατηγορία δικτύων? Είναι ένα ερώτημα, αν θέλετε. Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη από όλους τους συναδέλφους για την ανάγκη να αποχωρήσω λίγο πρόωρα. Με τον κύριο Χατζηδεοδοσίου δεν είναι εύκολο να διαπραγματευτείς, οπότε έπρεπε να έρθω. Τα συγχαρητήρια μου για την διοργάνωση. Τα λέω λίγο εισαγωγικά, επειδή μπήκε το δικό μου λίγο εμβόλυμα. Δύο λόγια πριν απαντήσω ακριβώς την ερώτηση. Το τι έρχεται το ξέρουμε. Οι εξελίξεις είναι γνωστές, γιατί έχουν συμβεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εδώ και χρόνια. Το είπε εξάλλου και ο Πρόεδρος. Αυτό που δεν ξέρουμε ακριβώς είναι το χρόνο υλοποίησης, τον οποίο μπορούμε να τον βλέπουμε σιγά-σιγά να εξελίσσεται. Όσον αφορά τώρα τη θέση μας σαν ασφαλιστική αγορά, θα πρέπει να εστιάσουμε σε τρία πράγματα. Ποιο θα είναι το μέλλον, τι θέλουν οι καταναλωτές, πού θα βάλουμε τη φίρμα μας και τα κεφάλαιά μας. Είναι απλή εξίσωση. Αναφορικά με αυτό που με ρωτάτε, υπάρχουν τα στοιχεία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σε όλες τις εταιρείες, αλλά και μπορεί να βγουν αυτά τα στοιχεία, αλλά υπάρχουν τα στοιχεία και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά. Κάθετα ναι. Και κάθετα μια εταιρεία η οποία θέλει να ασκήσει εμπορική πολιτική σοβαρή σήμερα και για το μέλλον, πρέπει να τα έχει. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Συνεπώς η απάντησή μου είναι σαφώς καταφατική. Επόμενη. Ένα δεύτερο ερώτημα αφορά τα θέματα διαφημιστικής προβολής, παροχών, εκπτώσεων, δώρων κλπ. Κρίνουμε, μελετώντας τις αποφάσεις, ότι αυτή η δυνατότητα απαγορεύεται απολύτως στους διαμεσολαβητές, όπως απαγορεύεται και στο παρελθόν. Τώρα οι αποφάσεις προβλέπουν ότι αυτό επεκτείνεται και καλύπτει όλα τα κανάλια διανομής. Το ερώτημά μας είναι πώς νομίζετε ότι αυτό θα εφαρμοστεί πια, δεδομένου ότι μάλλον φαίνεται ότι αυτά τα οποία μέσα από την εμπορική και διαφημιστική προβολή η εταιρεία μπορούσε να διαθέτει, με κάποιο τρόπο περιορίζονται. Είναι η γνώμη σας αυτή? Κοιτάξτε, η έννοια αυτών των εξαιρέσεων συνήθως έγκυται στο να μην μπορεί να γίνει επιστροφή ασφαλίστρου στον πελάτη. Και αφορά συνήθως μεγάλους λογαριασμούς. Δεν αφορά συνήθως τυποποιημένα προϊόντα όπως είναι τα αυτοκίνητα κτλ. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος θέλει να απαγορεύσει οποιαδήποτε παροχή, διότι μπορεί να γίνει μια παροχή για να μπορέσει μια εταιρεία να διατηρήσει τους πελάτες τους οποίους έχει. Κατά τη γνώμη μου, οι παροχές αυτές σε τυποποιημένα προϊόντα μπορούν να γίνονται, αλλά για όλη την ομάδα των πελατών. Όχι για μερικούς από τους πελάτες σήμερα, για μερικούς αύριο. Αν λοιπόν μια εταιρεία θέλει να εφαρμόσει μια τέτοια πολιτική, θεωρητικά θα μπορούσε. Αυτό κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες, αυτό κάνουν οι δεν υπάρχει διάλογος από κάτω. Αν κάποιοι δεν μπορούν, ας μείνουν έξω. Έτσι.
Έχουμε τώρα... κουβέντα, όπως είπαμε στην αρχή. Δεν θέλω να πεταγόμαστε από κάτω. Άρα, η έννοια ξεκινάει από αυτό το σημείο που είπα. Το δεύτερο, ποια είναι η πρακτική που συμβαίνει σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι για όλους τους πελάτες ή για όλη την ομάδα των πελατών που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Αν θέλει ο επόπτης να το απαγορεύσει, ας το κάνει. Και θα το σεβαστούν όλοι. Συναφές, τώρα έρχεται λιγάκι κοντά, παρόλο που δεν είναι στην ενότητα την ίδια, το θέμα του μεγάλου πελάτη. Έχουμε συζητήσει με την εποπτική αρχή και θεωρούμε ότι δεν μπορεί να έχει εφαρμογή ή την όποιου είδους εφαρμογή η απόφαση του διοικητή, παρά μόνο σε ίσως τον κλάδο αυτοκινήτου ή δεν ξέρω σε ποιους κλάδους θα καθίσει όλη η ιστορία. Η απάντηση που έχουμε από τη ΔΕΙΑ είναι ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις που θα αφορούν τους μεγάλους πελάτες. Έχετε σκεφτεί, για την προείσπραξη μιλώ, ναι. Έχετε σκεφτεί πώς μπορεί να οριστεί ο μεγάλος πελάτης? Κύριε Κότσαλα, αν μου επιτρέπετε, επειδή αυτό το θέμα το έβαζε και ο Σέμα και το κάνουμε γρήγορα. Μέχρι τώρα υπάρχει η φιλοσοφία ότι ένας μεγάλος πελάτης πρέπει να καθοριστεί και από ποιο ποσό είναι, έχει παραπάνω δόσεις. Η Τράπεζα Ελλάδος λέει ότι κάθε εταιρεία πρέπει να υποβάλει υποχρεωτικά τον τρόπο που θα πληρώνονται οι μεγάλοι πελάτες προς τις εταιρείες. Η ερώτηση δηλαδή είναι, έχετε σκεφτεί αυτόν τον τρόπο με το νέο καθεστώς? Μου κάνετε δύο ερωτήσεις. Πώς οριοθετούμε τον μεγάλο πελάτη και δεύτερον, αν έχουμε μία τυποποιημένη προσέγγιση στις πράξεις αυτών των μεγάλων πελατών. Για το πρώτο, είναι σχετικά απλό. Οι μεγάλοι πελάτες οριοθετούνται ή με βάση το τζίρο ή με βάση το εργαζόμενο, συνήθως. Κάθε εταιρεία έχει τα δικά της. Ή με βάση τον αριθμό των εργαζομένων. Αυτή είναι οι τρεις συνήθεις προσεγγίσεις που καθορίζουν τον μεγάλο πελάτη. Η Ελλάδα δεν έχει πάρα πολλές τέτοιες εταιρείες. Να είμαστε ειλικρινείς. Πολλούς τους οποίους θεωρούμε μεγάλους πελάτες, στην ουσία είναι μεγάλες μεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι. Το δεύτερο... Μου επιτρέπετε, μήπως το κάνουμε λάθος. Αυτός που έχει να πληρώσει 50.000 ασφάλιστρα, δεν θα υπάρξει ένας τρόπος πληρωμής του? Συγγνώμη. Αν λοιπόν οριοθετήσουμε το μεγάλο πελάτη κατά αυτόν τον τρόπο, βεβαίως θα πρέπει να γίνει μια ειδική ρύθμιση. Δεν μπορεί αυτός ο οποίος πληρώνει 500 ευρώ ασφάλιστρο να είναι στην ίδια κατηγορία με τον πελάτη των, ξέρω εγώ, των 500.000. Αυτές όμως οι περιπτώσεις ανάγονται στην κάθε εταιρεία. Το να κάνουμε μια στάνταρ πολιτική η οποία θα λέει αυτό τον πελάτη από τόσο μέχρι τόσο πληρώνει σε 2 μήνες, αυτό σε 3 μήνες, δεν είναι εφικτά πράγματα αυτά. Και επίσης αυτό είναι και μέρος διαπραγμάτευσης. Πράγμα το οποίο έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια στην ελληνική αγορά. Όταν παρουσιάζει ο μεσίτης ένα κίνδυνο, συζητείται και ίσπραξη. Πολλές φορές εστιάζουμε στο ασφάλιστρο, δεν συζητάμε την ίσπραξη, είμαστε followers, έχει συζητηθεί με το leader ή δεν έχει συζητηθεί και γίνεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι μέρος της διαπραγμάτευσης στην ανάληψη. Και δυστυχώς δεν βλέπω ένα κανόνα για όλους. Και εδώ είναι και ένα ρίσκο του ασφαλιστή, έτσι. Να τελειώσει η Δήμητρα και αν μπορείς, Γιώργο, μισό λεπτό θα το πούμε. Θα το κάνεις. Η τελευταία ερώτηση. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Ο κύριος Πρόεδρος, ναι, Πρόεδρε, πολύ γρήγορα. Κύριε Κότσαλε, στην προκειμένη περίπτωση για τους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, δηλαδή μας οδηγείτε στο τρόπο πληρωμής. Δηλαδή θα πρέπει ανακίνδυνο εμπορικό ή βιομηχανικό να γράφουμε στον τρόπο πληρωμής, να έχουμε σαφήνεια σε αυτόν τον όρο. Αυτό δηλαδή στην ουσία υπαγορεύεται προς τη διαμεσολάβηση και προς τους brokers που ασχολούνται περισσότερο με εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους. Κάθε εταιρεία σήμερα που φιλοδοξεί να παίξει ρόλο σε αυτό το χώρο πρέπει να έχει διαφανείς κανόνες για όλους. Άρα οι εταιρείες, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να έχουν έναν μπούσουλα βάσει του οποίου να πηγαίνουν. Αν θέλουν να έχουν διαφάνεια και να μπορέσουν να κερδίσουν και την αγορά με σωστό τρόπο. Θα χάσουν μερικές δουλειές που δεν πέφτει σε αυτόν τον κανόνα, αλλά θα κερδίσουν τις υπόλοιπες. Συνεπώς, αυτοί οι κανόνες πρέπει να υπάρχουν απαντό, αλλά η κάθε εταιρεία θα πρέπει να διατυπώσει τους δικούς της και να συζητούνται από την αρχή. Όχι να εξελίσσονται έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κότσαλε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.